Γεια, ευτύχησε εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε χυμό με αλόι. Η αλόι είναι ένα υπερτρόφιμο, υπερτροφή. Και αυτή είναι φρέσκια αλόι, όχι εκείνες που αγοράζεις σε μπουκάλια, ας πούμε, και έχουν διάφορα συντηρητικά μέσα. Αυτό είναι ολόκληρο φύλλο αλόης, ελληνική αλόι από την Κρήτη. Υπάρχει εκεί μεγάλη παραγωγή. Και αυτή η συγκεκριμένη αλόι είναι καλή, βρόσιμη, αυτή που κάνει και καλό στο μάχη. Και γιατί γενικότερα, αν καταναλώσει οποιαδήποτε αλόι, ας πούμε, αυτή που έχει στον κήπο, μπορεί να πάθει και κάτι. Ενώ αυτή εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλή. Και θα βάλω και πληροφορίες από κάτω να βρείτε τον παραγωγό. Στέλνουν έτσι όπως είναι αυτό, φύλλα. Αυτό είναι περίπου 1,2 κιλά. Θα το καθαρίσουμε, θα βγάλουμε το τζέλ και θα το ανακατέψουμε στο blender με τα εξής υλικά. Έχουμε επίσης εδώ μέλι, περίπου 150 γραμμάρια μέλι, ελληνικό ωραίο μέλι. Έχουμε χυμό από λεμόνι, από ένα λεμόνι, φρέσκο τζίντζερ για άρωμα, και επειδή έχει και αυτό κάποιες έτσι πολύ ιδιαίτερες ιδιότητες. Έχουμε λίγο αλατάκι για γεύση. Αυτό είναι αλάτι μαλαϊών, ροζ. Και νερό! Αυτό εδώ πέρα απλώς νερό. Φυσικό μεταλλικό νερό. Πολύ σημαντικό, μην βάλετε οτιδήποτε νερό από τη βρύση, θα χαλάσει όλη τη γεύση. Αυτά. Θα κόψουμε την αλόη, θα βγάλουμε το τζέλ και θα ανακατέψουμε τα υπόλοιπα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τέλεια. Λοιπόν, το κόβουμε την κάτω μεριά. Ω, να το τζέλ. Λοιπόν, το μέσα τρώγεται, όχι το απ' έξω αυτό, ούτε το εσωτερικό του τυχώματος. Θέλουμε το τζέλ. Άρα τι κάνουμε, ουσιαστικά παίρνουμε ένα κομμάτι. Ωραία, και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το χυμό. Αλόι, μέλι. Βάζουμε λίγο τζίντζερ, φρέσκο τζίντζερ. Πάρα πολύ έντονη γεύση. Βάζουμε λίγο, έτσι, οκ. Βαλατάκι. Και νερό. Κλείνουμε και χτυπάμε. Ωραία, έτοιμο. Θα ανοίξουμε να το δούμε. Έχει αφρίσει. Τέλειο είναι. Μυρίζει το τζίντζερ πιο πολύ. Λοιπόν, και αυτό μπορούμε να το φυλάξουμε στο ψυγείο. Δεν το πίνουμε όλο με τη μία. Δεν το πίνουμε όλο με τη μία αυτό. Το φυλάμε στο ψυγείο. Θα το βάλουμε σε ένα μπουκάλι γυάλινο και θα το φυλάξουμε. Jet. Αυτό επειδή έχει το λεμόνι που δρά ως αντιοξειδωτικό και ως φυσικό συντηρητικό, διατηρείται για πολύ καιρό.
Εντάξει, 2, 3, 5 μέρες, μια εβδομάδα στο ψυγείο. Ωραία. Βάλουμε και λίγο εδώ. Για να πιούμε. Πρέπει να κάτσει λίγο αφρός και φύγει όπως φεύγει στην πύρα. Τέλειο είναι. Λοιπόν, πρέπει να είναι πιο τέλειο από τα διάφορα έτοιμα που έχω δοκιμάσει. Έβαλα αρκετό νερό, γι' αυτό δεν νιώθεις πάρα μα πάρα πολύ την άλλο έτσι εγώ να σου κάνει γλίτσα. Είναι φανταστικό. Και έχει τη γεύση του λεμονιού και το μέλι και το κάνει γλυκό. Τέλειο. Λοιπόν, φανταστικό. Βρείτε τέτοια αλόι, ολόκληρο φύλλο και δοκιμάστε κι εσείς αυτή τη συνταγή. Γεια! Yeah.